Από σήμερα σας ονομάζω αντρόγυνο. Τώρα πια μπορείτε να μιλάτε ένα στον άλλο απότομα, ειρωνικά, με φωνές και γκρίνια. Wow, wow, wow. Το ότι κάποιος αποφασίζουμε να είναι ο σύντροφός μας, η σχέση μας ή ο φίλος μας, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν το δικαίωμα να μας μιλάνε άσχημα ή να μας βγάζουν το χειρότερο τους σε αυτό. Χθες μας ρώτησε μια φίλη, αυτός που δεν γνωρίζει ότι σε πληγώνει, έχει ευθύνη? Έχει ευθύνη στο γεγονός ότι ποτέ δεν μας ρώτησε ποιο είναι το αποτέλεσμα των πράξεών του και πώς αισθανόμαστε γι' αυτό. Και η δική σου ευθύνη σε αυτό είναι ότι ποτέ δεν εξέφρασες αυτό που νιώθεις. Δεν το κάνεις για αυτόν, αλλά για σένα. Έτσι ξεκαθαρίζεις τη θέση σου. Και η παγίδα συνεχίζεται. Ξεκινάνε οι δικαιολογίες. Εγώ είμαι δικός σου άνθρωπος και μπορώ να σου μιλάω όπως θέλω. Άσε με, γιατί σήμερα πέρασα μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Όταν ήμουν μικρός, ξέρεις πως πέρασα δύσκολα. Εσύ με κάνεις να συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είμαι κι αν σου αρέσει. Η θυματοποίηση και αποποίηση ευθύνης πρέπει να σταματήσει. Μην πέφτετε στην παγίδα να σας κάνουν να νιώσετε άσχημα λόγω της θέσης τους ή λόγω της κατάστασής τους. Αν λόγω της θέσης και της κατάστασής του καθένα μπορούσε να συμπεριφέρεται όπως θέλει, τότε θα ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου ο καθένας θα μπορούσε να σκοτώσει ή να χτυπήσει για το δικό του σημαντικό λόγο. Ας μην επιτρέψουμε άλλο να συμβαίνει αυτό. Αν πραγματικά είναι δικοί μας αυτοί οι άνθρωποι και μας αγαπάνε, τότε ας μας δείξουν σεβασμό, αγάπη και ενδιαφέρον.